και τα πολύ μαγειρεμένα λάδια. Γιατί βαραίνουν κιόλας. Γιατί βαραίνουν πολύ το φαγητό και επίσης δημιουργούν πολλά πολυακόρεστα που είναι κακό για την υγεία. Έτσι, να το λέω. Έτσι, και τυμπανισμό. Και τυμπανισμό κάνουνε. Αμέ. Εγώ που έχω τυμπανισμό και δεν τρώω λάδια, γιατί. Θα αντέξω τώρα να μην κλάψει. Θα αντέξω να μην κλάψω. Κοίτα να δεις. Αυτό με το έχει μάθει η Αργυρό εδώ και χρόνια. Κοιτάξτε εδώ. Παίρνουμε το κρεμμυδάκι, το κόβω φέτες για να είναι ψιλοκομμένο, το κόβω φέτες έτσι. Μπράβο. Και μετά το κόβω και κάθετα, σταμάτα που δεν έχω ταχύτητα, σε παρακαλώ. Δεν χρειάζεται ταχύτητα, πρέπει να είμαι σοβαρός. Από την Αργυρό πριν από χρόνια, κοιτάξτε. Δεν είμαι ζογκλέρ. Μπράβο, δεν είμαι ζογκλέρ, ούτε πάω για το Master Chef, ούτε θα με κρίνει ο Λαζάρου εδώ. Έτσι, μπράβο Σπύρο μου, μπράβο. Αγόρι μου. Μια χαρά έγινε αυτό. Όσο κρεμμυδάκι θέλετε, εγώ θα βάλω πόσο, μισό κρεμμύδι. Βάλε το μισό τώρα, το μισό γιατί θα μας στάσει ο χρόνος, για κανέναν άλλο λόγο. Πάμε λοιπόν, έχουμε βάλει λίγο λαδάκι. Ελάχιστο λαδάκι. Ελάχιστο λαδάκι, γιατί το λάδι που το θέλουμε πάρα πολύ θα το προσθέσουμε στο τέλος, έτσι. Στο τέλος θα προσθέσουμε λάδι στο πιάτο μας. Και όχι από τώρα για να το ψήσουμε όλο. Βάζουμε σε μια χαμηλή θερμοκρασία λοιπόν το κρεμμυδάκι μας. Και θα μπορούσαμε για να το κάνουμε, να το κάνουμε ακόμα πιο ελαφρύ, ναι, και να μην τσιγαρίσουμε καθόλου, θα μπορούσαμε να βάλουμε το κρεμμυδάκι μας σε μια αντικολλητική με λίγες σταγόνες νερό να μαλακώσει μόνο με το νεράκι. Ωραία. Και να βάλουμε λίγο λάδι από πάνω στο τέλος. Εντάξει, ναι, να του δώσουμε λίγο γευσίλα. Αλλά έτσι παίρνει γεύση, ρε παιδιά, είναι νοστιμιά. Ωραία. Δεν κάνουμε το λαδερό όπως κάνανε παλιά οι μαμάδες μας και οι γιαγιάδες μας. Παίρνουν τον κουβά με το λάδι και γεμίζαν την κατσαρόλα λάδι και τσιγαρίζαν τα κρεμμύδια. Μαγειρεύουμε ελληνικά και υγιεινά και πεντανόστιμα. Και πεντανόστιμα. Και με το λάδι στο τέλος να σας πω ότι μπορείτε να ρίξετε λάδι μέσα. Η καλή αναλογία, από ό,τι ξέρω, είναι μια κουταλιά της σούπας, ναι, ανά άτομο. Ναι. Οπότε, αν σε αυτό το φαγητό τρώμε τέσσερις άνθρωποι, μετά στο πιάτο το καθένας μπορεί να ρίξει μια κουταλιά λάδι για να γίνει ακόμα πιο νόστιμο και να πάρουμε και όλες τις διατροφικές αξίες. Έτσι, μπράβο. Αφού μαγειρεύει το παιδί, ασχολείται. Διαβάζω πάρα πολύ για την διατροφή και την υγεία και γουστάρω πάρα πολύ να τρώω ελληνικά πράγματα, μεσογειακά προϊόντα. Και μαγειρεύεις κάθε μέρα και στο σπίτι σου. Όχι, δεν μαγειρεύω κάθε μέρα στο σπίτι γιατί δεν προλαβαίνω. Προλαβαίνει ο άνθρωπος. Το κλείνουμε τώρα για να μην μαυρίσει. Δεν θα μαυρίσει, μη μου φοβάσαι. Δεν μαυρίζει, δεν αφήνω να μαυρίσει. Και να σας πω κάτι, ένα πολύ ωραίο μυστικό για τη διατροφή είναι να μην τρώμε επεξεργασμένες τροφές. Επεξεργασμένες. Μια τούρτα είναι επεξεργασμένη. Μια μπάρα επιμηδιακών είναι επεξεργασμένη. Να τα τρώμε στη βασική τους μορφή. Μια σαλάτα. Ναι. Αυτό το φαγητό που κάνουμε τώρα. Να παίρνουμε την πρώτη ύλη. Την πρώτη ύλη και να τη φτιάχνουμε. Ωραία. Τώρα θα ρίξουμε μια μικρή κουταλιά. Πού είναι το κουταλάκι? Εδώ. Τώρα όχι, έχω φάει. Έχεις μικρό. Εδώ. Ωραία. Μια μικρή κουταλιά ντοματοπελτέ. Μικρή κουταλιά πελτέ και θα ρίξουμε και ντομάτες κονκασέ. Για να κάνει φρέσκια ντομάτα, ό,τι έχει δει. Φρέσκια ντομάτα. Για να κάνει ο πελτές την πέστο σίγουρα. Έτσι, ο πελτές τώρα που θα μπει μέσα, πρώτα απ' όλα θα πάρει τέλεια γεύση στο φαγητό. Ακριβώς. Που θα ψηθεί λίγο. Και δεύτερον, ο πελτές πυκνώνει τις σάλτσες μας πάρα πολύ ωραία. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Λαύρα. Ναι. Επειδή κάτσε και παίζει την όμορφη, κάτσε εδώ πέρα και καθάρισε πατάτες. Ναι, και μιλάμε τώρα. Ακαλά, στο βάζο του στρατό. 100 ευρώ δεν θα κοπώ. Λαύρα, ναι, κόψει. Για πάει τελείωσε. Ιζακινθινή. Μπουκίτσε να μα τι κάνει. Ιζακινθινή. Κόφτε την πατάτα στα 4. Μη σφαχτείτε, κανονίστε. Η συνταγή θα έχει και νύχη Λάουρα. Νύχη Λάουρα. Έχει φλάουρα στο χωριό, ναι, μπορείς κοίτα, να κοίτα τα δάχτυλά σου, θα τα κόψεις και μην κοιτάς εμένα. Λαουρίτσα, νομίζω ότι μετά τη σφύρα έρχεται η δική σου. Θα ρίξουμε σφύρα. Μισό. Μην το βάλεις ακόμα. Να μην το βάλω να ακόμα. Να ρίξουμε την πατατούλα μέσα. Α, να τη ρίξεις πρώτα, ναι, την πατάτα, ναι, εσύ. Να ρίξουμε πρώτα την πατάτα. Θα κάνεις τέτοια μαγιά. Ωραία, λοιπόν. Να θυμάσαι πάντα τα υγρά, σαν κανόνας είναι. Τα υγρά τα βάζουμε αφού έχουμε βάλει όλα τα υλικά μας. Α, για να τα τσιγαρίσουμε. Έχουμε βάλει τα στερεά υλικά. Σωστά. Και μετά βάζουμε τα υγρά μας. Να σου πω κάτι, και εγώ το ίδιο θα έκανα. Ναι. Απλά τώρα έχω λίγο. Δεν πειράζει. Επειδή είναι δημόσιο το μαγείρεμα. Αυτές είναι οι δυο μαζί. Μπορούμε να τα τσακωθούμε. Ρε Λάουρα, τι έχεις κόψει λάθος. Τι θα τσακωθούμε, θα τσακωθούμε που τις έκοψες λάθος. Όχι για το μαχαίρι. Τι θα κάνουμε, τορτίγια. Πώς τις έκοψες έτσι. Τετράγωνα. Όχι, όχι. Άστες. Όπως είναι. Άστες. Δεν θα κάνουμε τίποτα. Είναι καλά. Είναι καλά. Είναι καλά. Λοιπόν. Έλα. Έχει κάτι. Πάρε μερικές παρετατζούλες να τις βάλουμε μέσα. Ευχαριστούμε πολύ. Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Αλλά σε αγαπάμε να χαμογελάς. Κάτσε, μην μαγειρεύεις. Να στα φέρει ο Θεός να σε αξιώσει να σου μαγειρεύουν άλλοι. Γιατί δεν το έχεις. Καλύτερα να τρως επεξεργασμένα. Μαγειρεύει, Δημήτρη. Μαγειρεύει, καλέ. Ένα σνίτσελ να δεις. Ένα σνίτσελ. Ένα στρούντελ. Λοιπόν, πάμε πίσω στη συνταγή. Ρίξαμε τις πατάτες. Παίρνουμε τώρα λίγα καροτάκια μέσα. Έτσι, καροτάκια μπορείτε να βάλετε αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, δεν βάζετε κιόλας. Να βάλουμε. Να βάλουμε, γιατί δεν βάλουμε. Το παίρνει στρατηγό Αργυρό εδώ, δεν μιλάει κανείς. Θα βάλουμε και θα πείτε και ένα τραγούδι. Έτσι. Κόβουμε λοιπόν τα καροτάκια, δίνουν χρώμα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το φαγητό ξεκινάει από τα μάτια. Έτσι, μπράβο. Και εκτός αυτού, ναι, όταν έχει χρώμα το φαγητό μας, είναι αντιοξειδωτικά, αντικαρκινικά. Ιχνοστοιχεία, μέταλλα, γενικά είναι η υγεία στο τραπέζι μας. Ακριβώς. Αυτό. Και μην ξεχνάτε ότι
Τα φαγητά που έχουν τις μεγαλύτερες αντικαρκινικές ιδιότητες είναι πάντα τα κόκκινα και τα πορτοκαλί. Τα χρώματα. Κόκκινες πιπεριές, καρότα, ντομάτες. Είναι τα πιο νόστιμα αυτά. Και είναι και τα πιο νόστιμα. Ωραία. Πάμε με τη σειρά μας τα υλικά. Πάμε λοιπόν. Τώρα θα τσιγαρίσουμε τις αγκινάρες. Μπορείτε να τις ρίξετε ολόκληρες. Εδώ έχουμε αγκινάρες στην καρδιά του. Ναι, έχουμε, έχουμε πάρει έτοιμη κατεψυγμένη αγκινάρα που είναι και οικονομική και τη βρίσκεται όλο το χρόνο και είναι και πάρα πολύ εύκολο να το έχετε στο ψυγείο. Και έχει και ακριβώς την ίδια διατροφική αξία. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η αγκινάρα είναι υπερτροφή. Δεν είναι απλή τροφή, είναι υπερτροφή. Έχει μέσα απίστευτα συστατικά, απίστευτες βιταμίνες, σε κάνει να αισθάνεσαι καλά και είναι και πολύ ωραίο ελληνικό προϊόν. Γιατί οι Γερμανοί έχουν σνίτσελ, δεν έχουν αγκινάρες.